Αν είναι δόκιμο να το ονομάσουμε anti-hacking σεμινάριο το σημερινό, σπάσιμο κωδικών κτλ. Είναι βέβαια στο πλαίσιο της νέας τεχνολογίας και των πραγμάτων που όλοι χρησιμοποιούμε. Εσείς ένα γενικό περίγραμμα αυτών που ουσιαστικά διδάσκεται σήμερα εδώ στα παιδιά που μας παρακολουθούν. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό το θέμα. Είναι για να μπορέσουμε να προστατευθούμε από κάποιον που προσπαθεί να μπει στον υπολογιστή μας, να πάρει κάποια αρχεία ή προσωπικά δεδομένα, θα πρέπει να γνωρίζουμε πώς επιτίθεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που δείχνουμε σήμερα είναι το πώς μπορεί να επιτεθεί κάποιος για να γνωρίζουμε και να μπορέσουμε να προστατευθούμε καλύτερα. Είτε βρισκόμαστε σε ένα ίντερνετ καφέ, είτε από το σπίτι μας στο Facebook, οπουδήποτε. Όπου δηλαδή υπάρχει σύνδεση ίντερνετ, υπάρχει κίνδυνος. Άρα δηλαδή, για να δούμε τι είδατε μέχρι τώρα, στην πρώτη ώρα ας πούμε. Ναι, στην πρώτη ώρα έχουμε δει το πώς μπορούμε να ξεκλειδώσουμε ένα ασύρματο δίκτυο, πώς μπορούμε να μπούμε σε ένα υπολογιστή ο οποίος δεν έχει όλες τις ενημερώσεις, γιατί ορισμένοι χρήστες για κάποιο λόγο δεν περνάνε τις ενημερώσεις, πόσο εύκολα μπήκαμε τοπικά στο δίκτυο χωρίς να καταλάβει κάτι ο χρήστης ή να έχει κάποια ειδοποίηση και μπορούμε να πάρουμε οτιδήποτε θέλουμε μέσα από το δίκτυο. Και θα συνεχίσουμε με πιο εντυπωσιακά ακόμα πράγματα. Ουσιαστικά μπαίνοντας μέχρι τον υπολογιστή του σπιτιού μας, έτσι. Μπορεί να μας παρακολουθήσει κάποιος. Για το τοπικό δίκτυο, σαφώς απαιτείται να είναι στον ίδιο χώρο μια σύνδεση. Για ένα ασύρματο δίκτυο, ναι. Στην εμβέλεια που μπορεί να υπάρχει το ασύρματο δίκτυο. Και υπάρχουν και επιθέσεις, οι οποίες μπορούν να γίνουν και μέσω ίντερνετ ακόμα. Άρα, να κρατήσουμε αυτό που είπατε, ότι πρέπει να έχουμε όλες τις τελευταίες ενημερώσεις, ούτως ώστε να είμαστε καλυμμένοι σε θέματα ασφαλείας. Σαφώς είναι ένα πάρα πολύ βασικό tip, ότι πρέπει να υπάρχουν όλες οι ενημερώσεις και διορθώσεις που προσφέρει κάθε εταιρεία ανάλογα με το λειτουργικό. Και είναι ό,τι από την άλλη, όμως, υπάρχουν και οι αδυναμίες της κάθε εταιρείας ξεχωριστά. Ας πούμε, αναφερθήκατε στο παράδειγμα των Windows XP προηγουμένως. Ναι, σαφώς. Στο κάθε λειτουργικό σύστημα, αναδιαστήματα εμφανίζονται αδυναμίες και θα πρέπει να παρακολουθούμε πολύ συχνά τις εξελίξεις και να ενημερωνόμαστε για να περνάμε τις ανάλογες διορθώσεις. Σε ό,τι αφορά Facebook, Twitter κτλ., που και αυτό είπαμε ότι έχει πολλά κοινά. Η ασφάλεια είναι πάρα πολύ αυξημένη, αλλά και η κίνηση από τους hacker προς αυτά είναι πάρα πολύ αυξημένη και μπορούν να παραβιαστούν και αυτά. Σαν συμβουλή να αλλάζουμε τον κωδικό μας πιο τακτικά. Συμβουλή είναι λίγο πολύπλοκη, δεν είναι τόσο απλή, γιατί αλλάζοντας ένα κωδικό, εφόσον μπόρεσα και βρήκα τον προηγούμενο, ίσως να μπορέσω να βρω και τον επόμενο. Ναι. Απλά εμείς θα δείξουμε τις τεχνικές. Ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει τις τεχνικές για να μπορέσει να προστατευτεί. Θα δώσουμε βέβαια και εμείς κάποια tips σίγουρα, αλλά η αλλαγή του κωδικού μόνο δεν αρκεί. Άρα δηλαδή ενημέρωση πάνω στο δρόμο που κινείται ο κάθε hacker, ούτως ώστε να πάρουμε τα αντίστοιχα μέτρα. Ακριβώς αυτό, ναι. Σε ό,τι αφορά τα τηλέφωνα ή τις συσκευές, τις ασύρματες που είπατε πριν. Ναι, είναι κάτι που θα δείξουμε στο τέλος, αλλά εντάξει, θα αναφερθώ και σε αυτό. Ναι. Τα ασύρματα τηλέφωνα που χρησιμοποιούμε πάρα πολύ στα σπίτια μας, επειδή διευκολύνουν, ναι. Και πάρα πολλές εταιρείες, και εγώ προσωπικά έχω δει σε πολύ σοβαρές εταιρείες που έχουν πολύ ευαίσθητα δεδομένα και κάνουν συζητήσεις πολύ επαγγελματικές, χρησιμοποιούν ασύρματα τηλέφωνα, mm-hmm. Και θα δείξουμε ότι η παρακολούθησή τους είναι πάρα πολύ απλή και εύκολη και με πολύ χαμηλό κόστος στον εξοπλισμό που χρησιμοποιούμε. Δηλαδή είναι περισσότερο ευάλωτα σε σχέση με τα σταθερά, με τα συνδεδεμένα. Ναι, βεβαίως. Για τα ασύρματα μόνο ισχύει αυτό που θα δείξουμε, για τα σταθερά όχι. Για να υποψιαστούμε λίγο πώς μπορούμε να. Θα το δούμε βέβαια στην πορεία. Ναι. Θέλετε να με δύο λόγια, μια μικρή περιγραφή. Εμείς αυτό που θα δοκιμάσουμε, θα σας πω εγώ, ναι. Στο τέλος θα δώσουμε ένα τηλέφωνο το οποίο ναι. Έχουμε. Ναι. Κάποιος από τα παιδιά εδώ που παρακολουθούν όλη αυτή την παρουσίαση ναι. Θα καλέσει ένα αριθμό που θέλει αυτός, θα μιλήσει, θα πει ό,τι θέλει αυτός και εμείς θα του πούμε τι του απάντησε, τι του είπε. Θα το δούμε γραπτό, δηλαδή στον υπολογιστή, στο λάπτοπ το οποίο παρακολουθεί. Θα το ακούσουμε ηχητικά κιόλας. Ηχητικά, βέβαια. Ναι. Εμείς θα θέλουμε να ακούσουμε τη συνομιλία. Θα το ακούσουμε και ηχητικά. Μάλιστα. Είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά αυτό το σεμινάριο. Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά από τη δίωξη έγινε ένα πολύ πολύ γενικότερο. Και αυτό εγώ είναι πολύ εξειδικευμένο, έτσι. Ναι, και εγώ από όσο γνωρίζω υπάρχουν γενικές κατευθύνσεις. Το πώς ας πούμε θα αλλάξουμε ένα κωδικό, να βάλουμε ένα antivirus στο σύστημά μας. Mm-hmm. Πράγματα που κατά την προσωπική μου άποψη νομίζω ότι δεν βοηθάνε ιδιαίτερα. Πρέπει ο χρήστης να γνωρίζει και την άλλη πλευρά. Μόνο έτσι θα μπορέσει να προστατευτεί. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο στο νησί μας. Σε άλλα μέρη σίγουρα έχει ξαναγίνει, γιατί μετέχω και σε άλλα μέρη έχω παρευρεθεί. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Μακάρι να υπάρχει συνέχεια και κυρίως το χειμώνα που ίσως έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Βεβαίως. Το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο. Βέβαια τώρα το καλοκαίρι είναι λίγο δύσκολο, ναι, γιατί δουλεύουν, ναι, όλα τα παιδιά. Ναι. Και είναι λίγο δύσκολα, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό για οποιονδήποτε χρησιμοποιεί υπολογιστή και ίντερνετ.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.